Η Συρία. Καραχήν Ιταλία. Στιβαγμένη σε ένα ξύλινο σκάφος μήκους 10 μέτρων, έχοντας τελικό προορισμό την Ιταλία, οι 30 μετανάστες βρέθηκαν τελικά στην Κίσαμο με το ταξίδι τους να λύγει άδοξα. Το σκάφος τους εντοπίστηκε αργά χθες τη νύχτα ένα πλέον ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γραμβούσας, από όπου τους περισυνέλεξαν άνδρες του λιμενικού σταθμού Κισάμου. Θεωρώ ότι η επέμβαση του λιμενικού σταθμού ήταν άμεση. Μεταφερθήκαν με ασφάλεια οι λαθρομετανάστες στην περιοχή του λιμανιού της Κισάμου και συγκεκριμένα στο λιμεναρχείο. Οι λιμενικές αρχές Νεάπολης, Βιών, Κυθύρων και Χανίων ενημερώθηκαν χθες το μεσημέρι από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ότι σκάφος πλέει ακυβέρνητο και ζητάει συνδρομή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια των Αντικυθύρων με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβενώντων. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από 2 περιπολικά σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής, τα οποία εντόπισαν το μηχανοκίνητο σκάφος. Η επιχείρηση διάσωσης των 30 μεταναστών στήθηκε σε βραχώδη περιοχή κοντά στην παραλία Τηγάνη Γραμβούσας. Ό,τι περνά από το χέρι μας, πάντα θα το κάνουμε για τέτοιες περιπτώσεις, όπως το κάνουμε και μέχρι τώρα. Και το λιμεναρχείο θεωρώ ότι έκανε τη δουλειά του άψογα και με τον καλύτερο τρόπο για να βοηθηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 17 άνδρες, 4 γυναίκες και 9 ανήλικοι αποβιβάστηκαν αργά χθες τη νύχτα στο λιμάνι της Κισάμου. Είχαν ήδη κινητοποιηθεί ο Δήμος, εθελοντικές ομάδες, το τμήμα Κισάμου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παροχή πρώτων βοηθειών και την προσφορά φαγητού στους μετανάστες. Όλα αυτά προχωρήσανε πολύ καλά και γίνανε οι πρώτες ενέργειες ώστε να τακτοποιηθούν χθες το βράδυ οι άνθρωποι να μπορούν να διαμείνουν στην περιοχή. Το Ανουσάκιο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελήνου ανέλαβε την σύντηση των μεταναστών, ενώ είναι σε εξέλιξη η προανάκριση από τον λιμενικό σταθμό Κισάμου. Νωρίς το μεσημέρι συνελήφθησαν 3 άνδρες υπήκοοι Λιβύης και Συρίας, κατηγορούμενοι ως διακινητές.